Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ένα σκάνδαλο μεγατόνων έσκασε για το Survivor All Star και την αποκάλυψη έκαναν σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, όπου γνωστός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει την είδηση πως παίκτρια εντοπίστηκε ντοπαρισμένη. Μπορεί κάποιοι παίκτες να έλειωσαν στα γυμναστήρια, ωστόσο άλλοι βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο για να έχουν καλύτερες επιδόσεις στους στίβους μάχης και να έχουν την νίκη πιο εύκολα στο τσεπάκι τους. Ο δημοσιογράφος συνεχίζει λέγοντας ότι πολλοί παίκτες έχουν πάει προετοιμασμένοι στο παιχνίδι. «Έτσι μου λένε οι γυμναστηριακοί που τα γνωρίζουν αυτά», ανέφερε κατά τον σχολιασμό για το παιχνίδι. Ισχύει και μάλιστα βρέθηκε παίκτρια, στην οποία έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και τη ζήτησαν να χαμηλώσει τον πήχη για να σώσουν την τηλεοπτική χρονιά, αποκάλυψε από πλευράς του γνωστός δημοσιογράφος. Μάλιστα πρώην παίκτης του Survivor, έχει δει και έχει κάνει δημόσια καταγγελία, ζητώντας έκτακτες αιματολογικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα σε προσωπική του ανάρτηση αναφέρει τα εξής. «Ας γίνουν εκτακτές αιματολογικές στους παίκτες, και να δούμε και εμείς αλλά να δει και ο κόσμος, αν κάποιοι ή κάποιες έχουν μπει φορτωμένοι. Ακόμη και τώρα δεν είναι αργά. Κάθε χρόνο γίνονται εξετάσεις, αλλά από αυτές μέχρι και το ταξίδι των παικτών, μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα, που προφανώς μπορούν και πιθανώς αλλάζουν πολλά. Είναι το παιχνίδι των ανατροπών, οπότε γιατί όχι. Στοίχημα ότι θα υπάρχει άτομο που θα φέρει αντίρρηση», ανέφερε ο πρώην παίκτης. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.